Ζήτησα από έναν έγκριτο νομικό να βγει στην εκπομπή και να σχολιάσουμε μαζί τα τελευταία γεγονότα, αυτά που συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στον ελληνικό αθλητισμό γενικότερα. Δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο προβληματικό. Ένα νομικό ο οποίος γνωρίζει εδώ και πολλά χρόνια. Είναι από αυτούς τους νομικούς. Θα τον καλησπέρισω και θα το πω στον αέρα. Καλησπέρα, κύριε Μπαλτάκο, τι κάνετε? Καλησπέρα, μια χαρά. Είστε από αυτούς τους νομικούς, ήθελα να πω εκτός αέρα, καλύτερα να το πω τώρα με εσάς μαζί, παρέα στον αέρα, που νιώθουν και από μπάλα και μπάσκετ, έτσι, ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Γιατί είναι μερικοί στον κλάδο σας που όταν τους ρώτησα κάτι, ας πούμε, εγώ δεν ασχολούμαι καθόλου. Εσείς είστε όμως από αυτούς που ασχολείστε εδώ και πολλά χρόνια. Δηλαδή, ξέρετε τι είναι το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Και αυτό είναι σημαντικό, νομίζω, κατά την άποψή μου. Σας έχει βοηθήσει, εννοώ. Ναι, ξέρω, γιατί ήμουν αντιπρόεδρος στο Παναθηναϊκό και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Πού, το ξέρω. Πού, είσαι, ξέρω και τα δύο. Πού ήταν πιο ωραία, να ρωτήσω. Πού ήταν πιο ωραία? Για τον Τάκη τον Μπαλτάκο, όχι αν ήταν η θέση καλή. Για εσάς, πού αισθανθήκατε καλύτερα? Κοιτάξτε, στο μπάσκετ έχουμε πάρει 6 ευρωπαϊκά, οπότε αυτό δεν παίζεται, δεν υπάρχει. Είναι κάτι το οποίο είναι μοναδικό, δεν το έχει πετύχει καμία ελληνική ομάδα και θα είναι και δύσκολο να το πετύχει οποιαδήποτε ελληνική ομάδα, οπότε εκεί η χαρά ήταν μεγάλη. Βέβαια την δεκαετία του 90 που πήραμε τα πρώτα ευρωπαϊκά, το ποδόσφαιρο πήγαινε πολύ καλά, τότε με το Βαζέχα, Άγιαξ, αν θυμόστε κτλ. Και το ποδόσφαιρο πολύ ψηλά. Αλλά σίγουρα τα ευρωπαϊκά μετράνε περισσότερο, κατά ψέματα. Ήσασταν στο Παναθηναϊκό όταν ο Παύλος, ο αέμνηστος, ο Παύλος ο Γιαννακόπουλος πήρε τον Γκαλή. Εγώ έκανα τη μεταγραφή. Είχα έρθει μαζί με τον Γιαννακόπουλο και τον Θανάση και τον Παύλο. Είχαμε έρθει στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Πήγαμε και είδαμε τον Γκαλή στο σπίτι του. Και στη συνέχεια φύγαμε μαζί και γύρισαμε Αθήνα. Είχα κάνει τη μεταγραφή εγώ τότε. Α, θέλω. Δεν το ήξερα. Πραγματικά δεν το ήξερα τώρα και ρώτησα έτσι απλά. Από το πουθενά δηλαδή που γίνονται τα καλύτερα που λέω εγώ πάντα. Για πείτε μου λίγο για αυτή τη μεταγραφή. Πώς έγινε το σκηνικό όλο? Τώρα το σκηνικό είναι 30 χρόνια υπόψη. Εγώ τότε ήμουν νέος δικηγόρος. Μην τα λέτε έτσι, κύριε Μπαλτάκο, μην τα λέτε εδώ 30 χρόνια. Εντάξει, έχει κάποια χρόνια. Ναι, μην τα λέτε. Πότε έγινε? Ναι. Όχι, του 92. Έχει, ναι, αλλά μην το λέτε τόσο απότομα. Ότι πέρασαν 30 χρόνια. Ναι, ναι, όντως. Πέρασαν, 30, πράγματι. 30 περάσαν. Πίστευτο, ναι. Όσο 30 χρόνια. Ναι. 30 χρόνια. Τι, όσο και να μην θέλουμε να το πιστέψουμε. Είναι αλήθεια. Τόσο... δυσκολευτήκατε τότε με τον Νικ να τον πείσετε να έρθει στο Παναθηναϊκό? Υπήρχε μια δυσκολία, γιατί ήθελε να καταλάβει, να ήθελε κάποιες εξασφαλίσεις. Είχε συνηθίσει σε ένα περιβάλλον πρωταθλητισμού με τον Άρη, όπως θυμόσαστε. Ενώ ο Παναθηναϊκός τότε ακόμα δεν είχε μπει, είχε πολλά χρόνια ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα, από την Κέρκυρα τότε με τον Κυρίτσι, αρχές δεκαετίας του 80 δηλαδή. Είχαμε περίπου 10 χρόνια να πάρουμε πρωτάθλημα και ήθελε κάποιες διαβεβαιώσεις αγωνιστικής φύσεως, όχι μόνο οικονομικής. Δηλαδή δεν τον ενδιαφέρε μόνο τι χρήματα θα πάρει, τον ενδιαφέρε και να πάει σε μια ομάδα η οποία θα έχει ένα ρόλο πρωταθληματικό, ας το πούμε έτσι, δηλαδή θα είναι ανταγωνιστική. Όταν αυτά του τα δώσαμε, τα είπαμε, τα εξηγήσαμε, βεβαίως και δέχτηκε και ήρθε Παναθηναϊκό. Δεν ήταν και η καλύτερη όμως παντριά, όπως είδαμε στην πορεία τότε με τον πολίτη. Γιατί έγινε και διαζύγιο μετά γι' αυτό. Ναι, ναι. Πολύ σύντομα κιόλας. Μετά από 1,5 χρόνο. Μια σεζόν κανονική έπαιξε και μετά στην επόμενη, στα μέσα περίπου, έγινε το επεισόδιο με τον Κώστα τον πολίτη και σταμάτησε τον μπάσκετ. Ποιος έφταιγε στο επεισόδιο? Τώρα αυτό είναι δύσκολη κουβέντα. Δύσκολα, γιατί δύσκολα είμαστε εδώ. Τι, αν ρωτάμε αυτά που σας έχουν ρωτήσει χίλιες φορές, ποιος έφταιγε? Κοιτάξτε κάτι, ο πολίτης τότε ήταν και αυτός μεγάλο όνομα. Μην ξεχνάμε, είχε πάρει το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα μπάσκετ, το 2007 με την εθνική ομάδα. Δεν ήταν δηλαδή μικρό όνομα ο πολίτης. Και εκείνο το οποίο ήθελε είναι να έχει τον πλήρη έλεγχο. Του το είπε, νομίζω, του είπε κάποια στιγμή ότι δεν θα ξεκινάς πάντα πεντάδα. Και μόλις το έκανε αυτό, ο Γκάλης σταμάτησε. Δηλαδή διεφώνησε, σταμάτησε, γιατί ήθελε να ξεκινάει πεντάδα. Ήθελε να ξεκινάει. Δεν μπορώ να καταλογίσω ευθύνη είτε στον ένα είτε στον άλλο. Ο πολίτης ήθελε να έχει τον έλεγχο της ομάδας. Ο Γκάλης ήταν ο Γκάλης και δεν δεχόταν μίγα στο σπαθί του πάνω σε αυτό. Και επήλθε τελικά η σύραξη και η σύγκρουση. Πόσα λεφτά έπαιρνε ο Γκάλης τότε? Του προτείνατε για να πάει στον Παναθηναϊκό?
η μεταγραφή, αν θα είναι καλά, ήταν γύρω στα 300 εκατομμύρια δραχμές, δηλαδή περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ. Περίπου. Δεν είμαι και τώρα τόσο σίγουρος. Όχι, όχι, να μείνετε στο 300 εκατομμύρια το 92. Περίπου τόσο ήταν. Έχει γραφτεί αυτό. Ναι, εντάξει, θα τα θυμηθούμε λίγο, να φρεσκάρω τη μνήμη μου ήθελα. Γιατί τότε παίζανε, κάθε καλοκαίρι είχαμε σύριαλ εδώ στη Θεσσαλονίκη, τα εκατομμύρια. Γιαγκάλι, Γιαννάκη, Φασούλα κτλ. Τότε ήταν σύριαλ κάθε καλοκαίρι. Συμφωνεί, δεν συμφωνεί κτλ. Ο Γιαννάκης ήταν πριν τώρα, για να το κλείσουμε. Ήταν πριν τον Γκάλι ή μετά τον Γκάλι, αυτό δεν το θυμάμαι. Στον Παναθηναϊκό. Μετά ο Γιαννάκης. Μετά με τον Γιαννάκη πήραμε το ευρωπαϊκό σχολείο. Ναι, με τον Γιαννάκη. Εκεί όπου. Εναντίον τη Μπαρσελόνα, στο Παρίσι. Εκεί, τώρα μεταξύ μας, και επειδή περάσαν και τόσα χρόνια, πόσο είναι το ευρωπαϊκό, πότε είναι, 90. Πόσο είναι, 90. 95. Κοινό, με το κόψιμο του Βράνκοβιτς, ε. Ναι, ναι. Μεταξύ μας τώρα, γιατί δεν μας ακούει κανένας. Μετρούσε το καλάθι, έτσι δεν είναι. Τώρα αυτά τι να πω, δεν τα συζητάμε αυτά. Δεν έχει παραγραφεί. Πού να ξέρω, αυτό θέλει κομπιούτερ. Όχι και πού να ξέρω, το replay δεν το βλέπετε, κύριε Μπαλτάκο? Τι πάει η μπάλα στον ταμπλό? Το βλέπω, ναι, το βλέπω με πράσινα μάτια, το βλέπω. Πράσινα μάτια, ναι. Αυτό είναι, ναι. Γιατί και πρόσφατα διάβασα μια συνέντευξη του Βράνκοβιτς στο Γκαζέτα, όπου πάλι προσπαθούσε να με πείσει ότι δεν είναι σωστό αυτό που βλέπω, ας πούμε. Πάλι έλεγε ότι δεν χτύπησε η μπάλα στον ταμπλό, ότι πρόλαβε. Ρε το Στόγιαν, το θαλματό, το γίγαντα. Λοιπόν, να προσγειωθούμε ανώμαλα τώρα. Δυστυχώς αυτά είναι πολύ ωραία που, και σας ευχαριστώ κιόλας που φρεσκάρατε και τη μνήμη σας τώρα. Άκου 30 χρόνια. Μου ήρθε απότομα αυτό που είπατε, κύριε Μπαλτάκο. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ ακόμα. Λοιπόν, ότι περάσαν τόσα χρόνια. Λοιπόν, γιατί μου φαίνεται, άντε να πω 15 το πολύ, το είχα στο μυαλό μου. Όταν μου είπατε 30 και είχατε δίκιο φυσικά, μούδιασα. Τι 30, ρε. Λοιπόν, προσγειωθούμε λίγο, δυστυχώς ανώμαλα. Θέλω ένα σχόλιο από εσάς για αυτά που συμβαίνουν, γιατί ακουμπούν φυσικά και στο δικό σας κομμάτι, εννοείται όλο αυτό το διάστημα. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στο ελληνικό πρωτάθλημα, στον ελληνικό αθλητισμό, μάλλον όχι πρωτάθλημα, στον ελληνικό αθλητισμό, και αυτές οι συμπεριφορές, οι παραβατικές, αυτές δηλαδή έχει μεταφερθεί, μετατοπιστεί το ενδιαφέρον από το χόρτο, από τον αγωνιστικό χώρο, στο εξωαγωνιστικό, με άσχημα πράγματα, με το χαμό ενός παιδιού, με πολλά ακόμα. Θέλω ένα γενικότερο σχόλιο, γιατί σέβομαι πάρα πολύ την άποψή σας, κύριε Μπαλτάκο. Τι θέλω. Θα σας πω, πιστεύω ότι το βαθμό που έχω γνώση και εμπειρία σε αυτά τα πράγματα, πιο πολύ φυσικά από την πλευρά του Παναθηναϊκού, αλλά δεν αλλάζει κάτι, πιστεύω, και στις υπόλοιπες μεγάλες ομάδες, είναι περίπου τα ίδια, ότι δυστυχώς οι σύνδεσμοι έχουν πια αυτονομηθεί. Δηλαδή λειτουργούν κατά έναν τρόπο ο οποίος είναι ανεξάρτητος και πολλές φορές εχθρικός προς τις διοικήσεις. Έχουν αυτονομηθεί τελείως και δεν είναι η εικόνα έτσι όπως μερικές φορές οι δημοσιογράφοι, με τη δύναμη της συνήθειας βέβαια, τη μεταφέρουν ότι είναι εξαρτημένοι από τους προέδρους και παίρνουν χαρτζηλίκι, παίρνουν διαρκεία κτλ. Δεν είναι έτσι. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι υπάρχει ένα, ας το ονομάσουμε εντός εισαγωγικών, οπαδικό κίνημα, το οποίο πλέον λειτουργεί αυτόνομα. Και αυτό πιστεύω ότι είδαμε και στη Θεσσαλονίκη πρόσφατα. Δηλαδή μια αυτόνομη, ανεξάρτητη κίνηση, η οποία κατέληξε σε αυτό το θλιβερό και εξοργιστικό ταυτόχρονα αποτέλεσμα. Δηλαδή να σκοτωθεί ένας άνθρωπος 19 χρονών για το τίποτα. Όταν λέμε για το τίποτα, για το τίποτα. Αυτό νομίζω. Και δεν είναι τόσο εύκολο για την πολιτεία να το συμμαζέψει όλο αυτό. Ναι. Γιατί η πολιτεία τι κάνει? Προσπαθεί να πιέσει τις ομάδες, όπως με τις τιμωρίες. Δηλαδή μπαίνουν μέσα οι φύλακτοι, οι οπαδοί, τιμωρεί την ομάδα. Αλλά η ομάδα δεν έχει τη δυνατότητα να τους ελέγξει. Είναι λάθος αυτό που πιστεύουν. Έτσι, συμφωνώ με αυτό που λέτε. Τιμωρεί τις ομάδες μόνο, δηλαδή το ταμείο της ομάδας. Ναι, τιμωρεί την ομάδα νομίζοντας ότι η ομάδα θα περιορίσει τους οπαδούς. Μα δεν είναι τόσο απλό. Έχουμε ξεφύγει οι οπαδοί. Λειτουργούν ανεξάρτητα. Για τη δική μου γνώμη δεν θα πει η ομάδα, δεν έχει καμία ευθύνη πλέον. Ευθύνη θα έπρεπε να έχει η ίδια πολιτεία, το κράτος, η αστυνομία, δεν ξέρω ποιος, αλλά όχι οι ομάδες. Γιατί δεν μπορούν να περιορίσουν οι ομάδες κανέναν πλέον. Δεν τους ακούνε. Άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο. Ναι. Άλλες ομάδες δηλαδή έχουν μια μεγαλύτερη σώμα επιρροή, όχι όμως απόλυτη, άλλες δεν έχουν καμία. Και βλέπουμε το αποτέλεσμα αυτό.
Δηλαδή να μην υπάρχει βία σε άλλους τομείς. Παλαιότερα, αν θυμόσαστε, στην Ελλάδα υπήρχε βία πολιτικής φύσεως. Υπήρχαν νεκροί σε διαδηλώσεις. Τώρα τα πράγματα δεν υπάρχουν. Έχει μεταφερθεί, ας το πούμε έτσι, αυτό το παιχνίδι, το δυστυχές παιχνίδι της βίας, έχει μεταφερθεί στους οπαδούς. Με αποτέλεσμα αυτό το που είδαμε, το τραγικό και εξοργιστικό. Αυτό έχω να πω. Οι ομάδες, μάλλον αν πρέπει να χρεώσουμε την ευθύνη ή ποσοστό ευθύνης, ποσοστιαία μάλλον να το πάμε, ξεκινάτε από την πολιτεία, ας πούμε. Ξεκινάτε, φεύγετε μετά στις ποσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες και πάτε πού? Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι είναι μόνο μία πλευρά που φταίει. Όχι επειδή φτάσαμε στο τραγικό αυτό συμβάν με τη δολοφονία του Άλκη, αλλά γιατί είχαμε και άλλα τέτοια που συνέβησαν τα προηγούμενα χρόνια. Είχαμε και άλλες δολοφονίες. Λοιπόν, απλά τώρα πήρε μεγαλύτερη έκταση, γιατί έτσι έπρεπε να γίνει, γιατί επιτέλους έπρεπε να γίνει. Να σας πω κάτι, κύριε Μπαλτάκο. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, εγώ μιλάω για τη Θεσσαλονίκη γιατί εδώ ζω, έχει 2-3 χρόνια τουλάχιστον που είναι τα πράγματα ανεξέλεγκτα, έτσι. Και αποτύχηκε μόνο, είναι άλλη λέξη, είναι σύνθετη, αλλά τέλος πάντων θα πω, αποτύχηκε μόνο, δεν έχουμε θρηνήσει περισσότερα θύματα. Έχουν φύγει παιδιά στα νοσοκομεία, έχουν πάει στα νοσοκομεία, δηλαδή τους έχουν γλιτώσει οι γιατροί, έχουν γίνει πολλά. Αλλά όσο δεν είχαμε φτάσει στο κακό, στο τραγικό δηλαδή, οι περισσότεροι σφύριζαν, μου φαίνεται εμένα, νιώθω εγώ, ότι σφύριζαν αδιάφορα. Όλοι όμως δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι προληπτικά. Προληπτικά. Θα σας πω, εκείνο το οποίο έχω πει και άλλη φορά βεβαίως, είναι ότι ειδικά για τη Θεσσαλονίκη, και ας περιοριστούμε στη Θεσσαλονίκη, από εκεί έγινε το τραγικό αυτό συμβάν, ειδικά η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη με πολλά προβλήματα και σε μεγάλο βαθμό αδικημένη μέσα στον ευρύτερο ελληνικό χώρο. Είναι λοιπόν για τη Θεσσαλονίκη ειδικά μια υπερβολική, μια πολυτέλεια θα μπορούσα να πω εντός εισαγωγικών, να τσακώνονται οι 20χρονοι της Θεσσαλονίκης μεταξύ τους για θέματα οπαδικά. Όταν η πόλη έχει τόσα προβλήματα, και εδώ γι' αυτό μιλάω για την πολιτεία, γιατί σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε να έχουν παρέμβει προληπτικά ή να παρέμβουν τώρα, έστω μετά. Ναι. Ο δήμαρχος της πόλης, ο περιφερειάρχης, οι τοπικοί βουλευτές, δεν είναι μόνο η αστυνομία. Δηλαδή πάει η αστυνομία να συλλάβει κάποιον που έχει ρόπαλο. Πρέπει να κάνεις κινήσεις και πριν. Ο δήμαρχος και ο περιφερειάρχης τι μπορούν να κάνουν, κύριε Μπαλτάκο? Θα σας πω, μπορεί να κάνουν πάρα πολλά. Δηλαδή? Να κάνουν δηλαδή παρεμβάσεις ενωτικές, ούτως ώστε να αντιληφθεί ο κόσμος της Θεσσαλονίκης, ειδικά ο παδικός, γιατί δεν μιλάμε ότι ένας 50χρονος θα πάει να μαχαιροτύπη στον δρόμο, μιλάμε για κυρίως για την νεολαία. Ναι. Θα έπρεπε λοιπόν να γίνουν παραστάσεις, να γίνουν ενέργειες τέτοιες, ούτως ώστε να κατανοήσει ο κόσμος αυτός ότι δεν είναι εχθρός ο άλλος επειδή είναι αριανός ή επειδή είναι παοξής. Αν πρέπει κάπου να στραφεί ο δυναμισμός της πόλης, θα έπρεπε να στραφεί στην διεκδίκηση των ετοιμάτων της πόλης της ίδιας. Παράδειγμα, η Θεσσαλονίκη δεν έχει μετρό και αυτή είναι εκτές γραμμές. Τώρα πάει τέταρτη. Αυτό είναι κάτι το οποίο λείπει από την πόλη. Είναι κάτι, ένα πράγμα το οποίο. Ναι, αυτό έχει καταντήσει ανέκδοτο. Αφήστε το καλύτερα. Πλέον κάνουμε και πλάκα μεταξύ μας. Από τη στεναχώρια φύγαμε και πήγαμε στην πλάκα καλύτερα. Για να μας επηρεάζει. Όταν λοιπόν, προσέξτε τι θέλω να πω, όταν μια πόλη έχει τέτοια προβλήματα, δεν είναι λογικό να καταναλώνει το δυναμισμό της η νεολαία αυτής της πόλης στο να τσακώνται μεταξύ της αναχαιρώντας τους δρόμους. Αυτό θέλω να πω. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θέλει ηγεσία. Δηλαδή δεν μπορεί ο 20χρονος να το καταλάβει. Ναι. Θα πρέπει ο 25χρονος. Πρέπει λοιπόν όλοι οι πολιτιακοί φορείς της πόλης να χρησιμοποιήσουν ό,τι δύναμη έχουν και δεν έχουν επάνω σε αυτό το σκοπό. Να σας πω και κάτι, κύριε Μπαλτά. Και οι ομάδες. Να σας πω κάτι. Ο συνομιλητής αυτή τη στιγμή είναι από αυτούς που δεν δικαιολογούν τα πάντα στην ηλικία. Δηλαδή, δεν τον δικαιολογώ εγώ. Δεν λέω δηλαδή ότι ο 20χρονος, 22χρονος είναι παιδί κτλ. Και τον δικαιολογώ, ή ξέρω εγώ το σπίτι προβληματικό κτλ. Δεν τον δικαιολογώ με τίποτα, έτσι. Γιατί αν είναι έτσι, όλοι οι 20χρονοι θα πρέπει να λειτουργούν ανεξέλεκτα. Εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα σπιτιού και μόνο. Ναι, είναι. Σε μεγάλο βαθμό είναι η οικογένεια. Η οικογένεια, βέβαια. Ναι, θα μου πείτε ότι. Ναι, αλλά υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν οικογένεια.
προβληματικές οικογένειες. Εκεί πάμε στο κράτος μετά. Ναι. Αλλά ούτε και έτσι τους δικαιολογώ. Δηλαδή, γιατί από μια προβληματική οικογένεια να προκύπτει μια παραβατική συμπεριφορά. Ποιος το νομιμοποιεί, ποιος το δίνει δίκαιο, ας πούμε, του παιδιού αυτού. Δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, επειδή εγώ έχω ένα πρόβλημα, έχουν πρόβλημα οι γονείς μου στο σπίτι, δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Ή έκανα ένα γάμο για πλάκα, επειδή είχε κάνει και ο απέναντι που ήταν φίλος μου και τους άρεσε να σέρνουν το καροτσάκι, ήταν ωραίο, στην πλατεία του χωριού. Ήταν της μόδας. Να κάνανε ένα παιδί. Μετά το αφήσαν το παιδί στο έλεος του Θεού, ας πούμε. Πού το γράφει ότι αυτό το παιδί πρέπει να διαφέρει από τα υπόλοιπα? Πουθενά δεν το γράφει, γι' αυτό και το παιδί αυτό πάει για ισόβια. Και κανείς δεν μπορεί να του δώσει κανένα δίκιο. Αυτό που έχει σημασία και δεν υπάρχει δικαιολόγηση. Γιατί εγώ δεν βλέπω προβληματικές οικογένειες στα παιδιά αυτά, έτσι. Τουλάχιστον αυτές, μάλιστα μία από αυτές τις οικογένειες, κύριε Παλτάκο, τις τελευταίες μέρες, τις προηγούμενες μέρες, εξέδωσε και ανακοίνωση κιόλας. Ναι, το είδα. Δεν μιλάμε ότι και οι 12, 11, 10, ξέρω εγώ πόσοι είναι, πόσα είναι αυτά τα παιδιά, προέρχονται από προβληματικές οικογένειες. Είναι μόδα έχει γίνει τελευταία αυτό. Μπορεί αυτά τα παιδιά να ζουν μέσα στην καλύτερη, να έχουν μάλλον κοντά τους τους καλύτερους γονείς του κόσμου. Όμως με τα κινητά, με τα social media και με όλο αυτό το χαμό που γίνεται, τρελαίνονται. Ακριβώς. Τι να πω σε αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να πω κάτι. Έτσι είναι. Εμένα εκείνο το οποίο με ενδιαφέρει περισσότερο, γιατί δεν μπορεί να παρέμβει κανείς στην οικογένεια του καθενός, είναι τι κάνει η πολιτεία. Δικαιολόγηση δεν μπορεί να υπάρξει, ειδικά για δολοφονία. Τι δικαιολόγηση δεν υπάρχει? Δεν υπάρχει απολύτως καμία δικαιολογία, ούτε αιτιολογία. Είναι κάτι το οποίο θα τιμωρηθεί και θα τιμωρηθεί με πολύ αυστηρό τρόπο και το βλέπουμε εξάλλου από την πορεία που είχαν. Εκείνο το που είχαν μέχρι τώρα. Εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι ότι θα πρέπει η οργανωμένη πολιτεία, και δεν εννοώ μόνο την κυβέρνηση, εννοώ και τους τοπικούς πολιτιακούς θεσμούς, να καταβάλουν μια προσπάθεια από τώρα για να προλάβουν μην έχουμε και άλλα τέτοια πράγματα. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Χθες στη Θεσσαλονίκη πάλι έγινε ένα σκηνικό εδώ κοντά σε εμάς κιόλας, στη Βαλαωρίτου. Πάλι έγινε ένα σκηνικό με προεκτάσεις, όσοι ξέρουν ακριβώς τι περίπου γίνεται στην υπόθεση αυτή. Αλλά τώρα ήταν άλλο το σχέδιο. Είναι και αυτοί με τους... Συνδέονται πολλά πράγματα μεταξύ τους. Δηλαδή, τώρα το πάμε σε μπράβους της νύχτας και άλλα πολλά για τα μαγαζιά κτλ. Αλλά έχουμε προεκτάσεις και στο οπαδικό. Θέλω να το κλείσω το θέμα. Θέλω ένα τελευταίο σχόλιο από εσάς, κύριε Παλτάκο, αφού σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στην εκπομπή. Και αφού μας είπατε, μας κάνατε την καρδιά περιβόλη στο ξεκίνημα ότι περάσαν 30 χρόνια από το γκάλι που πήγε στο Παναθηναϊκό. δεν το ξεχνάω. Δηλαδή, όσο περνάει η συζήτηση, αυτό σκέφτομαι. Θέλω ένα σχόλιο για την παρέμβαση την χθεσινή του κυρίου Σαββίδη. Για αυτά που αναφέρει και για γενικότερα την τοποθέτησή του. Το κείμενο το οποίο διάβασα για μένα ήταν στο επίπεδο της τελειότητας. Δηλαδή, ένα κείμενο ακριβώς αυτά που έπρεπε να πει, αυτά είπε. Και την πράξη καταδίκασε και τους ανθρώπους καταδίκασε, τους αποχώρησε από τον κορμό του ΠΑΟΚ. Δεν είναι δυνατόν η ομάδα αυτή, την ιστορία που έχει, να χαρακτηριστεί από εδώ και πέρα για την πράξη των συγκεκριμένων. Εκείνα τα οποία είπε, δηλαδή, εχθές ο Σαββίδης, ήταν ακριβώς μα ακριβώς αυτά που θα έπρεπε να πει ο πρόεδρος μιας μεγάλης ομάδας και ιδιαίτερα συγκεκριμένα του ΠΑΟΚ μετά το περιστατικό το οποίο συνέβη. Δεν έχω κάτι να παρατηρήσω αρνητικό επάνω σε αυτό το κείμενο. Αυτή είναι η άποψή μου. Λείπει από τον οργανισμό γενικότερα ο κύριος Σαββίδης? Αυτό δεν μπορώ να κάνω σχόλιο. Εγώ δεν το ξέρω κιόλας. Δεν ξέρω. Όχι. Λέω σαν γεγονός. Λέω ότι λόγω των συνθήκων είναι μακριά. Δεν θέλω κάτι. Δεν πονώ κάτι. Ναι, βέβαια. Λέω ότι λείπει. Γιατί η παρουσία του, η επαφή του εδώ βοηθάει πολύ. Ίσως θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Όχι, ίσως σίγουρα θα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Όταν λείπει η κεφαλή, πάντα το κενό δεν μπορεί να το αναπληρώσει κάποιος. Έστω και από κάτω, κάποιος τέλεχος. Έτσι είναι αυτό. Λοιπόν, κύριε Παλτάκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας, για την τοποθέτησή σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Παλτάκο.